Η επιχειρηματικότητα θέλει φαντασία, θέλει δημιουργία, θέλει τόλμη, ρίσκο και πολλές φορές αλεγκρία. Λίγο τρέλα να έχει ο επιχειρηματίας και θα τα καταφέρει στη ζωή του. Οι Έλληνες επιχειρηματίες λοιπόν βρεθήκανε το προηγούμενο, πριν δύο εβδομάδες, στην Κόρινθο, από όλη τη χώρα. Τους συναντήσαμε εκεί, τους είδαμε. Μιλήσαμε μαζί τους. Τους ρωτήσαμε για τα προβλήματα που τους απασχολούν αυτό το διάστημα. Τους ρωτήσαμε για τα ζητήματα που έχουν κυρίως με το κόστος παραγωγής. Για την ακρίβεια που ναι, μεν επηρεάζει το νοικοκυριό, αλλά επηρεάζει και τους ίδιους, γιατί δεν έρχονται τα προϊόντα τους στην πρώτη γραμμή των καταναλωτών. Υπάρχει δυσαναλογία στον ανταγωνισμό. Τους ρωτήσαμε για την κλιματική αλλαγή και πώς επηρεάζεται η επιχειρηματικότητα, κυρίως το αγροδιατροφικό επιχείρημα μπορούν να μας δώσουν προϊόντα. Τους βρήκαμε λοιπόν, τους ακούσαμε, επιχειρηματίες από όλη την Ελλάδα, τώρα στην οθόνη σας. Οι οποίες υπάρχουν στην Αττική και Θεσσαλονίκη στα αστικά κέντρα να περιποιούνται επιχειρήσεις και εργαζόμενους σε αυτές οι οποίες να μπορούν να σταθούν, αλλά η περιφέρεια είναι σε μια ετοιμότητα η οποία και να αξιοποιήσουμε τα υφιστάμενα χρηματοδοτικά εργαλεία και ο κόσμος να γνωρίζει ποιες ειδικότητες χρειάζονται στις περιοχές αυτές, ο πρωτογενής τομέας πώς πρέπει να αξιοποιηθεί, οι υφιστάμενες τουριστικές δομές πρέπει να στηρίζονται πάντα, γιατί έχουμε πλούτο και έχουμε και επιμήκυνση τουριστικής περίοδου πλέον. Πρέπει και αυτό να αξιοποιηθεί στη χώρα μας. Προγράμματα υπάρχουν, ΕΣΠΑ, προγράμματα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις από το ΤΕΠΗΧ, προγράμματα leader από το αγροτικής ανάπτυξης, προγράμματα υπάρχουν από το αναπτυξιακό νόμο. Άρα όλα αυτά θες όμως να καταθέσεις σωστούς φακέλους και να έχεις και υπομονή. Υπομονή, σωστούς φακέλους και business plan, γιατί το όραμα πρέπει να φέρει την επένδυση και το αποτέλεσμα που λέγεται κερδοφορία στην επιχειρηματικότητα. Εν γέννη και όλων των κλάδων. Πλέον το τελευταίο διάστημα έχει να κάνει καταρχήν με το κομμάτι της ακρίβειας, με το κομμάτι της έλλειψης ρευστότητας, με την έλλειψη τραπεζικού συστήματος, με την έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού, με το φορολογικό νομοσχέδιο που επίσης έχει φέρει μια αναστάτωση σε πολλές επιχειρήσεις, κυρίως πολύ μικρές, με ζητήματα μόνο της καθημερινότητας, θα έλεγα εγώ, που πραγματικά είναι και η ουσία του προβλήματος. Πλέον τα ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζουμε καθημερινά, αυτό το οποίο προτείνω επίσης, γιατί έχουμε δει πολλές πλατφόρμες τελευταία, όπως το MyCost, όπως οι καταγγελίες MyEDE, όπου μας βάζουν στα μανταλάκια, να το πω έτσι απλά, όπου αυτή τη στιγμή ο επιχειρηματίας είναι ευάλωτος από παντού και αυτό το κομμάτι επομένως πρέπει και εμείς να έχουμε τις δικές μας αντιδράσεις. Η πρόταση επομένως και σαν επενδυτήριο Καβάλας είναι να έχουμε και εμείς μια αντίστοιχη πλατφόρμα όπου η φωνή του επιχειρηματία, τα προβλήματα του επιχειρηματία αυτής της καθημερινότητας να μπορούν να ανεβαίνουν σε αυτό το σύστημα, να επεξεργάζονται, να ταξινομούνται και πραγματικά όταν είμαστε με υπουργούς, όταν είμαστε με κυβερνητικούς εκπροσώπους αλλά και της αντιπολίτευσης, να έχουμε μια συγκεκριμένη λίστα των προβλημάτων που θα μεταφέρουμε πλέον μέσα από αυτή την πλατφόρμα. Βγαίνουμε μια περίοδο δυσκολίας για την επιχειρηματικότητα πλέον στη χώρα μας. Πρώτον, θα πούμε τη ρευστότητα των επιχειρήσεων. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Παρόλο που υπάρχουν όλα τα εργαλεία, το ΤΕΠΗΧ 3 που άρχισε να ανοίγει, το Ταμείο Ανταγωνιστικότητας και όλα αυτά, παρόλα αυτά όμως η πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ιδιωτών είναι πολύ δύσκολη έως μη προσβάσιμη, θα το έλεγα σε μεγάλο ποσοστό. Το επιχειρήν στην Ελλάδα γενικότερα, όχι μόνο στην Πελοπόννησο, θεωρώ, μιας και είπατε τώρα, τις τελευταίες ημέρες αντιμετωπίζουν προβλήματα με την ψηφιακή κάρτα ανεργίας και εξυπακούεται με τη διαφορά ΦΠΑ του 13 με το 24 στις καφετέρειες. Θεωρώ ότι είμαστε και ίσως, αν όχι το πρώτο, από τα πρώτα μελητήρια που κινηθήκαμε να στηρίξουμε την ΠΟΕΣΕ και τα σωματεία. Είναι θέμα πάρα πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι το Υπουργείο θα το κοιτάξει και θα προβεί σε μια λύση που θα είναι δίκαιη για όλους. Όχι, είναι απαραίτητη ανάγκη, ειδικά στην Πελοπόννησο, η οποία παρότι αναπτύσσεται με οργολογούς ρυθμούς τουριστικά, είναι άμεση ανάγκη ο πρωταγενής τομέας, ο οποίος ακόμα και τώρα στην Πελοπόννησο, και όταν λέω Πελοπόννησο, λέμε και τις 7 νομούς Πελοποννήσου γεωγραφικά, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ μας, να γίνουν άμεσα συγκεκριμένες υποδομές, οι οποίες έχουν τόσα χρόνια καταδειχθεί προς την πολιτεία, κυρίαρχα για το θέμα των υδάτων. Υπάρχει μεγάλο θέμα στην Πελοπόννησο από την κλιματική αλλαγή, το βλέπουμε. Προσπαθούμε
στα αρμόδια Υπουργεία να βρούμε λύσεις για αυτά που χρειάζονται, ειδικά στη Μεσσηνία που έχουμε δύο φράγματα, το Φιλιατρινό και το Μιναγιώτικο, αλλά και στην Αρκαδία να γίνουν τα απαραίτητα έργα και τα απαραίτητα αδρευτικά έργα, γιατί αν δεν καταφέρουμε να κρατήσουμε εν ζωή την πρωτογενή μας τομέα, ούτε ο τουρισμός θα έχει μέλλον. Είναι πολύ σημαντικό για όλους μας να καταλάβουμε ότι η οικονομία είναι συνδυαστική, όλοι οι τομείς συνεργάζονται, η μεταποίηση προφανώς έχει σχέση με την πρωτογενή παραγωγή, αλλά και ο τουρισμός το ίδιο. Χρειάζεται μια ενότητα όλων, τόσο στο πρωτογενή τομέα όσο και στη μεταποίηση. Χρειάζεται η χώρα μας την Κορινθία με τις πολλές εξαγωγικές επιχειρήσεις που όλα τα προϊόντα της είναι σε όλες τις παγκόσμιες αγορές. Κρατάμε τα μηνύματα λοιπόν των επιχειρηματιών από όλη τη χώρα και βεβαίως το μήνυμα του κύριου Αγνιάδη που λέει: αν υπάρχει ενότητα σε επιχειρήσεις μας, μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, φίλες και φίλοι, όλες και όλοι. Να είστε καλά. Γεια σας.